κύριε Δημήτρη, ένα λεπτό. Έλα τώρα, παιδιά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Σάκης και Χαγιόγλου. Να μην πέσει η γραμμή, μην το χάσουμε, έτσι. Ακριβώς. Κύριε και Χαγιόγλου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, για να δούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση τώρα με την κατηγορουμένη, κύριε και Χαγιόγλου. Η ίδια έχει ομολογήσει κάτι πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Όχι. Όχι. Στην επικοινωνία που είχα χθες μαζί της, όταν στην Σχολή Ευελπίδων, όταν προσήχθη στην εισαγγελία mm-hmm. και στον ανακριτή, mm-hmm. Και η πρώτη μου ερώτηση ήταν φυσικά αυτή, για να έχω εικόνα της θέσης της. Ήτανε αρνητική. Mm-hmm. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι λόγω των συνθήκων και του σημείου και του τόπου που βρισκόμασταν δεν επέμεινα, διότι mm-hmm. θέλω να λάβω πρώτα αντίγραφα σήμερα, ως το μεσημέρι. Δεν έχετε μιλήσει τέτα ακόμα? Την έχω δει, είμαστε πολλή ώρα μαζί. Μάλιστα. Αλλά σας εξηγώ ότι ήταν αρνητική ως προς την εμπλοκή της στην υπόθεση. Και αντιλαμβάνεστε ότι ο ρόλος ο δικός μου δεν είναι να την πιέσω σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, εσείς δεν έχετε διαβάσει τα στοιχεία. Να δω πώς εμπλέκεται. Δεν την έχετε δει ακόμα ολοκληρωμένα, λέτε, τη δικογραφία. Μα δεν την έχω δει καθόλου. Θα πάρουμε αντίγραφα. Θα λάβω αντίγραφα από τον κύριο ανακριτή ως το μεσημέρι σήμερα. Και μετά θα την επισκεφθώ στην Γαδά. Σας είπε, κύριε Χαγιόγλου, αν η ίδια γνωρίζει την 34χρονη Ιωάννα? Ναι, την γνωρίζει. Αλλά την γνώριζε εξ το παρελθόν. Αλλά δεν επεκταθήκαμε σε θέματα επαφών, σχέσεων, φιλίας, επαφών δια του διαδικτύου κλπ. Απλώς δεν ξέρετε λεπτομέρειες, δεν τα ακούω. Συναντήσει. Αλλά καταλαβαίνετε, παρότι είμαστε μία ώρα, μία μισή ώρα έξω από τον κύριο ανακριτή, περιμένοντας να λάβουμε την προθεσμία, δεν θέλησα λόγω της εξαιρετικά δυσμενούς ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν να επιμείνω περισσότερο. Θα ήταν και απάνθρωπο. Πάντως η κατηγορία, κύριε Χαγιόγλου, είναι πολύ βαριά. Είναι κακούργημα. Η κατηγορία και. Αν η κατηγορία ήταν και διαφορετική, δηλαδή βαριά σωματική βλάβη, πάλι σκοπούμενη, πάλι θα ήταν κακούργημα. Mm-hmm. Εδώ, κύριε οικονόμου, υπάρχει ένα ζήτημα νομικό, το οποίο θα αντιμετωπιστεί στην πορεία κατά πόσον είναι ορθός ο νομικός χαρακτηρισμός της πράξης από τον κύριο εισαγγελέα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί υπάρχει πλούσια νομολογία που παρόμοιες επιθέσεις χαρακτηρίζονται ως βαριά σωματική βλάβη. Θεωρώ, αυτό έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση και με τη διαδικασία και την ποινή στην τελική, ας πούμε, μορφή, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Λέω ότι έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λέτε έχει τώρα. Έχει την εξής διαφορά. Η απόπειρα ανθρωποκτονίας τιμωρείται κάποιος, εάν κριθεί άνοχος, με ποινή καθήρξης από 10 έως 15 έτη. Στην άλλη περίπτωση της βαριάς σωματικής βλάβης, από 5 έως 10 έτη. Το θέμα είναι να μιλάμε και σωστά νομικά. Θεωρώ λοιπόν, παρότι δεν θέλω να κάνω περισσότερα σχόλια ως προς την ουσία, θα ήταν πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου, ότι ο νομικός, και το είπα ήδη ευθέως στον κύριο εισαγγελέα χθες, όταν προσήχθη με εκεί, όταν προσήχθη οι εντολές μου, ότι θεωρώ ότι είναι υπερβολική αυτή η ποινική δίωξη και αν θέλετε μια έτσι, προσωπική νομική άποψη, θεωρώ ότι δεν θα σταθεί ποτέ στο ακροατήριο αυτή η. Α, έτσι λέτε, ότι θα αλλάξει, λέτε, στην πορεία, Πιστεύω ότι δεν θα σταθεί στο ακροατήριο. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι και άλλος συνάδελφος που ήταν στο πάνελ σας εξέφρασε έτσι, την ίδια. Έτσι, ναι, έτσι. Το είπαμε και νωρίτερα. Μας είπατε πριν από λίγο, κύριε Χαγιόγλου, ότι από την σύντομη επικοινωνία, την πρώτη επικοινωνία που είχατε με την 35χρονη, σας είπε ότι γνωρίζει το θύμα. Σας είπε κάτι και για αυτόν τον άνδρα που φέρεται τέλος πάντων να είναι το τρίτο πρόσωπο? Όχι, σας είπα ότι δεν επεκτάθηκα, διότι ήταν τραγική η ψυχολογική της κατάσταση. Σας λέω ότι αυτό δεν θέλω σε αυτό το σημείο να το συνδέσω με την ύπαρξη ή ασδήποτε ψυχικής νόσου ή διαταραχής του καταλογισμού ή ελαττωμένου καταλογισμού ή ακαταλογίστου. Δεν θέτω τέτοιον ισχυρισμό. Mm-hmm. Αλλά η ψυχολογική της κατάσταση είναι δραματική. Ναι, αλλά το λέτε, είναι υποδιερεύνηση κάτι τέτοιο? Ακόμη όχι, φυσικά. Αλλά να θέσω ένα θεωρητικό ερώτημα. Μία τέτοια επίθεση, όχι από την εντολέα μου, από οποιονδήποτε το κάνει, με αυτόν τον τρόπο που έγινε, με αυτό το μέσο που χρησιμοποιήθηκε, παραπέμπει σε απόλυτα υγιή ψυχικά άνθρωπο. Ο εισαγγελέας είπε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι εισαγγελείς, αυτός είναι ο ρόλος τους, να λένε ήρεμη. Εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς, τι να πούμε εμείς, πώς να ξέρουμε. Μπροστά τους έναν, εδώ υπάρχουν τοξικομανείς, απολύτως εξαρτημένοι, που έρχονται σαν κουρέλια με χρήση, με κατάχρηση τοξικών ουσιών. Και όταν διαπράττουν ένα δίκημα, οι εισαγγελείς ασκούν διώξεις. Εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε, εσείς υπεράσπισης είσαστε, κύριε Χαγιόγλου. Τα δικαστήρια μετά
Φυσικά αποδίδουν τους σωστούς νομικούς χαρακτηρισμούς. Εμείς δεν κάνουμε δίκη, κύριε Χαγιόγλου. Εσείς είστε υπεράσπιση της συγκεκριμένης κατηγορουμένης. Όπως βλέπετε, ούτε εγώ κάνω υπεράσπιση. Ούτε εσείς, προφανώς. Εντάξει. Είμαι επιφυλακτικός πολύ. Λοιπόν, κύριε Χαγιόγλου, θα ζητήσουμε τη Δευτέρα, αν μπορούμε, να σας έχουμε και εδώ στο στούντιο, αν το επιτρέψει το πρόγραμμά σας, για να τα πούμε αναλυτικότερα. Και θα έχετε διαβάσει και τη δικογραφία. Προηγείται η προετοιμασία της υπερασπίσης. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά... Θα βρούμε τον χρόνο, κύριε Χαγιόγλου. Κυρίες, να πω και κάτι. Παρακαλώ. Να εκφράσω και δημοσίως την πραγματική, την ειλικρινή συμπαθία μου στο θύμα αυτής της επίθεσης. Το ότι ανέλαβα την υπεράσπιση της φερωμένης, της κατηγορουμένης και χαίρομαι για τον τίτλο που βάλατε, της ύποπτης ως τώρα, διότι πολλοί έχουν εκδώσει ήδη και απόφαση. Είναι σχεδόν συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα. Ο αρχισυντάκτης μας, κύριε Χαγιόγλου, είναι συνάδελφός σας. Επομένως, ξέρει ο άνθρωπος τι γράφει. Τότε, εάν δεν είναι ικανοποιημένος οικονομικά, μπορεί να έρθει και στο γραφείο. Μπορεί να έρθει και στο γραφείο, σωστά. Ευχαριστούμε, κύριε Χαγιόγλου. Ελπίζουμε να σας δούμε και τη Δευτέρα, κύριε Χαγιόγλου. Εκφράζω τη συμπάθειά μου δημοσίως στην κοπέλα αυτή που καταστράφηκε. Βεβαίως. Το πρόσωπό της και ενδεχομένως και η ζωή της. Όλη η Ελλάδα, κύριε Χαγιόγλου. Έτσι, ενδεχομένως ανθρώπους και όχι αδικήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.